Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε, τι μου κάνετε. Συγγνώμη που κοιτάζω αλλού. Το λοιπόν, πέντε μου λίγο τι κάνετε. Θεωρητικά ήταν να κάνουμε broadcast σε δύο πλατφόρμες σήμερα, αλλά η δεύτερη πλατφόρμα για κάποιο λόγο δεν μ' αφήνει να πάω live. Οκ, να πρέπει να το κοιτάξουμε. Από έτσι να έχει. Το λοιπόν, πείτε μου λίγο πώς είστε, τι μου κάνετε. Ναι, για να μου πείτε πως κάνετε πρέπει να δείτε το κουτάκι να είναι κάτω και να μου γράψετε λίγο πως είστε στα σχόλια. Το λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για το κομμάτι μαζί με τις συγχώρεση. Λόγω του ότι κοντεύει το τέλος της χρονιάς και είναι κάτι το οποίο, για σου Ραφαέλα μου, κάτι το οποίο είναι πολλά πολλά σημαντικό. Κοντεύει το τέλος της χρονιάς, κοντεύει γιορτές, και είναι κάτι το οποίο κάποιος για να μπορέσει να χτίσει και να πάει παρακάτω στη ζωή του, για να μπορέσει να χτίσει και να μπορέσει να βάλει νέους στόχους, νέα πράγματα να χτίσει πάνω του, πρέπει να σίγουρος ότι τα θεμέλια τα οποία έχει θα τρέμουν. Γεια σου Θεανό. Άρα σήμερα αποφασίσαμε ότι το θέμα, η θεματολογία μας, να έχει σχέση μαζί με τη συγχώρεση. Ξέρετε, με διαρασκούμε πάρα πολλά ιστορίες και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα επέλεξα κάποιες μικρές ιστοριούλες τις οποίες θέλω να τις αναφέρω για να μπορέσουμε να τα κινηθούμε μαζί σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ταξίδι. Η πρώτη ιστορία είναι μια ιστορία η οποία είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που βασικά ποια ήταν η ιστορία. Η ιστορία ήταν ένας τύπος που είχε μια εταιρεία ανακάλυψε ότι ο λογιστής του, ο οποίος ήταν ίδιος, ήταν μέσα στην εταιρεία, ο οποίος ήταν φίλοι για πάρα πολλά χρόνια, έκλεψε του χρήματα. Και τούτο το πράγμα έκαμε τον να κλονιστεί στον πυρήνα του, έκαμε τον να κλονιστεί πάρα πολλά, επειδή ήταν κάπως, εγώ χάσα πως τον αρφό μου και εσύ κλέφκεις λεφτά από την εταιρεία. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ ξανά να σε εμπιστευτώ εσένα. Και τότε ο ιδιοκτήτης έφυγε πίσω στο σπίτι του και δεν είπε κάτι αλήθεια στην οικογένεια του λόγω του ότι σκέφτεται το πώς να το χειριστεί. Ήταν φίλος μαζί με εκείνον, όπως είπαμε, ήταν φίλος μαζί με τα παιδιά του, τη γυναίκα του, την οικογένεια του γενικά. Και ήταν κάπως, τι κάνω σε την περίπτωση. Καλώ την αστυνομία. Και τι, να έρθουν να σε λάβουν εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος είμαστε μαζί φίλοι τόσα χρόνια. Και τι, να πάει φυλακή, πρέπει απλά να τον απολύσω. Και τότε λέει, την επόμενη μέρα να πιέσει στη δουλειά με σκοπό να τον απολύσει και θα τον καταγγέλλε στην αστυνομία. Αλλά όταν πιέντια αμέ και κάτσε απέναντι από τον άλλον, λέει, ρώτησε τον, ξέρεις, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω. Και η απάντηση που του έδωσε ήταν μια απάντηση η οποία πολλές φορές βάλαμε στη διαδικασία να σκεφτώ. Η απάντηση που του έδωσε ήταν, θέλω να κάνεις εκείνον το οποίο θα ήθελες να κάνω εγώ σε σένα αν ήμουν εγώ στη θέση σου. Πάρα πολλές φορές όταν είμαστε πληγωμένοι μπαίνουμε απευθείας στο κομμάτι της άμυνας. Λόγω του ότι γενικά η λέξη συγχώρεση, όπως είπε μια συγγραφέας, μπορεί να έχει 9 γράμματα, αλλά πίσω που γίνει είναι 5 γράμματα, είναι η λέξη αγάπη. Και έρχεται και λέει ότι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε τον εγωισμό μας μπροστά ή νιώθουμε ότι πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας λόγω της αγάπης, λόγω του ότι, ξέρεις, ενόχλησε τον τόσο πολλά ότι κάποιος του έκλεφκε χρήματα. Ένοιαζε τον τόσο πολλά ότι ένας άνθρωπος που αγαπούσε του έκλεφκε χρήματα.
Στο τέλος της ημέρας, το τι έκαμε ο συγκεκριμένος ήταν ότι είπε «ΟΚ, καταλαβαίνω». Η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του, το τι ήταν να ήθελα να γίνει ήταν ότι θα ήθελα να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και τούτον έκαμε. Στο τέλος της ημέρας έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και έβαλε τον να δουλεύει περισσότερο για να καλύψει τα χρήματα τα οποία έκλεψε, τα κάλυψε και όχι απλά τα κάλυψε, λέει ήταν ο πιο δουλευτής υπάλληλος που είχε ποτέ στη ζωή του ξανά σε την εταιρεία του. Πάρα πολλές φορές που εν τόσο πολλά εύκολο ή απλό να πούμε ξέρεις, φύγε, έθελα να σε ξαναδώ. Επειδή η συγχώρεση, για να μπορέσει να συγχωρέσεις κάποιον, θέλει πολλά μεγάλη δύναμη. Τώρα όμως πάνω σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σταθούμε λίγο και να δούμε ακόμα κάτι. Όταν λέμε συγχώρεση, πρέπει να συγχωρέσω. Τι εικόνα μας έρχεται? Μας έρχεται η εικόνα ότι πρέπει να συγχωρέσω εγώ κάποιον τρίτο. Πόσες φορές έτυχε να πρέπει στο τέλος της ημέρας να συγχωρέσουμε εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό? Επειδή τώρα μου μπορέσω να ζητήσω συγγνώμη, είναι κάτι το οποίο είναι απλό, είναι πάντα εύκολο. Και όταν καταφέρνεις να ζητήσεις συγγνώμη, σημαίνει ότι πιένεις πέρα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Ειδικά αν το εννοάς. Επειδή είναι απλό να πιένεις κάποιου, εντάξει, συγγνώμη, όπως το μωρό. Αλλά είναι τούτο. Το να μπορέσω να συγχωρέσω κάποιον είναι σημαντικό. Αλλά το να μπορέσω να συγχωρέσω τον εαυτό μου, για μένα είναι πολύ πιο μεγάλο. Λάθη όλοι κάνουμε, λάθη όλοι θα κάνουμε. Τώρα το να μπορέσω να μπω στη διαδικασία να συγχωρέσω όμως, λέω πιο μεγάλο. Και εδώ το φέρνει μας στη δεύτερη μας ιστορία, η οποία δεύτερη ιστορία έρχεται λέει ο θυμός ή το μίσος ενώ όπως το κάρβουνο. Σκεφτείτε τώρα έναν κάρβουνο το οποίο είναι ζεστό, είναι έντονο, έχει γίνει το χρώμα το πορτοκαλί, το οποίο μόνο που περνά στο χέρι σου πάνω νιώθει την άβρα. Έτσι είναι ο θυμός. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο εκπέμπει στο, είναι κάτι το οποίο νιώθει στο μέσα σου. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν είμαι θυμωμένος με κάποιον, είτε τούτον είναι ένας σύντροφος, είτε τούτον είναι ένας συνεργάτης, είτε τούτον είναι το παιδί μου, είτε τούτον είναι καθηγητής μου, όποιος θέλει ας είναι, στο τέλος της ημέρας ελέγχω κρατώ γίνον το κάρβουνο στα χέρια μου και ετοιμάζομαι να το ρίξω. Άμα μπω στη διαδικασία να το ρίξω όμως, πρώτο, μπορεί να τον πετύχω. Αν τον πετύχω, μπορεί να νιώσω καλύτερα. Αλλά όση ώρα αν τον περιμένεις να τον έβρεις να του το σύρεις, δεν μου γίνεται. Κι ούτω χέρι να μου ψήνεται. Το δικό σου. Και πάμε ξανά πάνω στον εαυτό μας. Όσον καιρό κρατούμε κάτι, κρατούμε κάτι μέσα μας. Κρατούμε κάτι το οποίο θυμώνουμε εμείς το ίδιο μας το εαυτό. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συγχωρέσουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την υποχώρηση, να δείξουν την κατανόηση. Επειδή για τούτο μιλούμε, για κατανόηση. Η κατανόηση μπορεί να γίνει το οποίο να χρειάζεσαι. Κάποιον ο οποίος να μπορέσει να έρθει και να σου πει, ξέρεις, είναι εντάξει. Ξέρω ότι έκαμε λάθος. Ξέρεις ότι έκαμε λάθος. Ο κάθενας που μας περνά από το στάδιο σε κάποια φάση της ζωής του. Είναι σημαντικό να μπορέσεις να το κάνεις για εσένα όμως. Θα πεις ότι ξέρεις, ok. I will cut you some slack.
να σου δω το περιθώριο της κατανόησης. Και σημαντικό να μπορείς να μιλήσεις του εαυτού σου με έναν τρόπο που να μπορείς να καταλάβει. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο το κομμάτι, στην τρίτη την ιστορία, συγγνώμη, η οποία είναι μια από τις πιο περίεργες ιστορίες οι οποίες έτυχε να ακούσω. Ήταν μια φορά ένας και όπως περπατούσε είδε ένα φίδι. Και είδε το φίδι να προχωρά και να πηγαίνει να μπαίνει μέσα στη φωτιά. Και τόσο είπε να άρπαξε ένα κομμάτι ξύλο και τραβούσε το φίδι να βγει από τη φωτιά. Τώρα που το τραβούσε και έβγαλε το φίδι από τη φωτιά, το φίδι είναι σηκώνει τον πάνω σαν κάπως τσσσ, είπε να δακάσει. Και μετά πήγαινε πίσω στη φωτιά. Τότε να συνεχίζω για κάποια ώρα. Μια φάση όμως, όπως πήγαινε να πούμε και έφκαλε το και έκαμε το γινόν το πράγμα το φίδι, μια φάση κατάφερε και δάγκωσε το. Και ήταν η φάση όμως ότι ευτυχώς δεν ήταν δηλητηριώδης το φίδι. Και συνέχιζε, το φίδι έφκαινε μες στη φωτιά, αν έμπαινε ο άλλος, τραβούσε το έξω, ξανά. Μια φάση έρχεται κάποιος περαστικό και λέει του, γιατί το κάνεις τούτον, αφού πρώτον εδάκασε σε, εσέ επιτέθετε σου και έθελε, βλέπεις ότι έθελε να σωθεί. Γιατί συνεχίζεις να προσπαθεί να βοηθήσεις τη στιγμή που προσπαθεί να σου κάνει κακό, προσπαθεί ας πούμε να σου επιτεθεί. Και η απάντηση που του έδωκε ήταν ότι στη φύση του εν το να μετακάσει. Στη δική μου, εν τω να προσπαθήσω να βοηθήσω. Η φύση του ανθρώπου είναι πολλά έντονη, πολλά δυνατή. Και πάντα για μένα ο πιο μεγάλος δάσκαλος είναι η φύση. Η φύση μπορεί να σε βοηθήσει, να σε καθοδηγήσει για το αν γίνω που κάνεις είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Και αν το σκεφτούμε από μεριάς της φύσης, η φύση τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Η φύση θέλει να είσαι χαρούμενος. Εσύ θέλει να κρατάς δάκαμα πάνω σε κάποιον. Έμπανα αντός ο άνθρωπος να σε πλήγωσε. Έμπανα έκαμε ό,τι θέλει να σε έκαμε. Στο τέλος της ημέρας, η φύση σου σαν άνθρωπος είναι ότι θέλεις να είσαι χαρούμενος. Και με το να κρατάς έναν κάρβουνο, όπως είπαμε προηγουμένως, που είπαμε συμβολίζει το θυμό, σε βοηθά. Σε βοηθά. Να μην καλά ρε Μιχάλη. Πιο απλό να το λέεις παρά το κάνεις. Συμφωνώ. Αλλά εσύ σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Εσύ σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να ξεκινήσεις. Πάρα πολλές φορές έχουμε ένα πράγμα μέσα στο μυαλό μας το οποίο έχουμε πάρει ενέτσι τούτο. Άμα είναι ενέτσι όμως, το τέλος της ημέρας δεν μπορεί να γίνεται. Εν κάτι που θεωρούμε τόσο πολλά περίπλοκο που δεν μπορείς ούτε καν να το ανοίξεις, να το καταλάβεις. Αν μην μπεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις, να ανοίξεις το νήμα, να το διαλύνεις, να μπορείς να το δεις λίγο και πεις «Α, οκ, μπορεί να είναι έτσι» και να παίξεις μαζί του για να γίνει πιο απλό, δεν θα γίνει πιο απλό. Μόνο με το να πιάσω και να κάνω breakdown, να απλοποιήσω το πρόβλημα, να γίνει πιο απλό. Διαφορετικά απλά θα γίνει. Και είναι κάτι το περίπλοκο το οποίο να σε βασανίζει. Για να κάνουμε ένα μικρό summary. Επειδή υπάρχουν δυο είδη συγχωρέσεις. Όταν έρθει το άλλο και ζητήσει σου συγγνώμη και όταν το συγχωρέσεις χωρίς καν να σου ζητήσει. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι ήταν να ήθελα να κάνω, να κάνει ο άλλος αν ήμουν εγώ στη θέση του. Το δεύτερο είναι το κομμάτι με το κάρβουνο. Ας το χαμένα πάει τα φλεγμένα του Θεού. Εν κρίμα να ψήνει το χέρι σου. Και το άλλο είναι το κομμάτι μαζί με το ότι στη φύση σου σαν άνθρωπος. Στη φύση σου σαν άνθρωπος να είσαι χαρούμενος. Και χαρούμενος σήμαινε από άλλο πράγματα. Χαρούμενος σήμαινε ότι ξεχνώ.
συγχωρώ, ναι, ξεχνώ, όχι απαραίτητα. Φυσικά είναι που ξεχνούσε μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένοι. Φυσικά είναι πιο καταδικασμένοι, ίσως να επαναλάβουν κάποια λάθη. Και τελευταίο, το πιο σημαντικό άτομο να μπορέσω να συγχωρέσω τον εαυτό μου μετά οποιοδήποτε άλλο. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, feel free to ask. Ήταν μικρό, ήταν σύντομο. Μπορείτε να μου στείλετε με ένα μήνυμα προσωπικά, εννοείται. Να σας απαντήσω μόλις μπορούμε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Και δώστε κατανόηση στο δικό σας τον εαυτό, πρώτα και μετά για τους υπόλοιπους. Καλό βράδυ.